Λοιπόν, όπως γελούσα στο Άρης Ολυμπιακός, γιατί ο τερματοφύλακας του Άρη έκανε όπισθεν αγιάντη για έμπροσθεν. Και λέμε, φίλε, είσαι ύποπτος. Όπως λέμε, τα center back του Άρη δεν πηδάνε. Κάνω μπουχαλάκης 2 γκολ και γελάει το σύμπαν. Θα ήμουν ανόητος και καριόλης αν μετά τη συμμαχία φιλία Άρη Ολυμπιακού και τις πίπες Καρυπίδη σε Μαρινάκη δεν πω για τις πίπες που κάνει ο Αλαφούζος στο Σαβίδι. Τι πίπες όμως. Ο ένας βάζει βασική εντεκάδα και δεν παίζουν σωστά αυτοί που πρέπει να παίξουν για τον Άρη και ο άλλος κάνει κάτι πιο επικίνδυνο βέβαια που μπορεί να χαλάσει η ιστορία, βάζει αναπνευματικούς. Ο μπαμπάς του Διούδη, όταν το χτύπησε το θηροτηλέφωνο, γιατί μένουμε 30 μέτρα από το σπίτι, 40 μέτρα, του λέω: ο γιος σου πονάει, όχι. Λέω: θα βγεις να μιλήσεις, θα με βάλεις σε μπέλα κολόπεδο, αλήτη. Είναι φίλος μου μπαμπάς του Διούδη. Εγώ του είπα στη γειτονιά: αν δεν παίξει ο Διούδης, είναι άσος το μάτς. Γιατί ο Διούδης, άμα δει ότι βάζει αναπληρωματικούς, σου λέει: γιατί να κάτσω να χρεωθώ ήττες και τέτοια. Ένα αυτό. Δεύτερο. Εντεκάδα πάω. Μιχαηλίδης Ιγνάσιον, Γιαννούλης Βιγερίνη. Ο Γιαννούλης τραγικός το παιδί από τον κορονοϊό. 3 μήνες λένε οι γιατροί ότι πρέπει να περάσουν για να έρθουν σε φόρμα τα παιδιά αυτά. Δεν τον πειράζουμε. Απλά πειράζουμε τον Βιγερίνη, ο οποίος και από κορονοϊό και από κολοκαθίστρα έπαθε κολοκαθίαση και πρέπει σήμερα να παρατήσει το ποδόσφαιρο. Βιγερίνη απαράτατο. Έγινες ρόπαξε κούμποτη. Φτάνει μπάλα. Μην μπαίνεις. Μέχρι το κέντρο, γυρνούσε πίσω. Το παίρνει ο Χατζηγιοβάνης σταματημένο κτλ. 30 στα χαφ κατουρί Ντάγκλας Μούρκ. Δεν μάρκαρε καθόλου ο Μούρκ, δεν δημιούργησε, με προβλημάτισε πολύ. Ο Ντάγκλας στο να δημιουργήσει δεν δημιούργησε πολλά πράγματα και στο μαρκάρισμα, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο χώρο, πολλά φάουλ. Και ο Ζήπκοβιτς με τον Τζιόλι, όταν τους έβαλε ο Γκούφι με τα καλά τα πόδια στις καλές πλευρές, δηλαδή όχι με τα ανάποδα, ήταν ιδιαίτερα ακίνδυνοι. Γίνανε ξανά επικίνδυνο όταν το πήρε χαμπάρι το αργό του το μυαλό και του έβαλε στις κανονικές θέσεις. Σφιντεύσει σεντερφόρ, είναι στον ΠΑΟΚ του Σαβίδη, να είναι η ρεζέρβα, θα κουβαλάει τις βαλίτσες στο βασικό σεντερφόρ. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Πουγκουράς, άμα ξεθάψω τον πατέρα μου από τα μνήματα της Θέρμης, σεντερμπακ, πιο καλά θα πάει από τον Πούγκουρα. Δεν υφίσταται σεντερμπακ Πούγκουρας. Δεν υπάρχει Πούγκουρα σεντερμπακ, μην κουράζεστε. Με Σίγκελθεν δίδυμο. Ο Σάντζες πολύ καλός, Χουανκάρ. Δεν μπήκε στη θέση του ο Ζαγαρίτης. Και κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός, κύριε Αλαφούζε, χωρίς Ζαγαρίτη, παιχτάρα, και βάζω Χουανκάρ εκεί που δεν μαρκάρει καλά. Βάζω τον Μπούγκουρα στόπερ αντί τον Βέλεθ και βάζω τον Βέλεθ αμυντικό χάφσα από στόπερ. Με τον Γέρο Μαουρίσιο και τον Βηγιαφάνης δεκάρι που είναι ανέτοιμος. Δηλαδή, λέω στον ΠΑΟΚ, το κέντρο μου είναι δύσκολο. Βέλεθ, Μαουρίσιο, Βηγιαφάνης. Με τον Μπούκουρα center back, πηγή κινδύνου. Ξενόπουλος Γρηγόρης, η αναδιωμένη και αστροφεγιά με Νόρα Βαλσάμι, το παιδί όταν πήγαινε η μπάλα πάνω τα χάνε. Ένας Παναθηναϊκός που ήρθε χωρίς το Βέλεθ στα στόπερ, χωρίς τον Ζαγαρίτη αριστερό back, χωρίς τον Αλεξανδρόπουλο, που όταν μπήκε ο Αλεξανδρόπουλος, όπως στο Καραϊσκάκι γάμισε το κέντρο του Ολυμπιακού και το διέλυσε, τον έκανε ρόμπα τον Ολυμπιακό. Σήμερα αν έπαιζε 90 λεπτά θα πηδούσε ποδοσφαιρικά το κέντρο του ΠΑΟΚ. Αυτές οι φιλίες, οι συμμαχίες, οι τρεις και άλλοι δύο από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός με τον Άρη και άλλοι τρεις, κόλος μουνί γαρίφαλο, να χαίρεστε το πρωτάθλημα που έχετε. Εγώ έχω πάει σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έχω φάει δακρυγόνα, με 45.000 κόσμο έχω δει γκολάρες του Κωστίκου κτλ. Δεν είναι αυτά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και πολύ καλός ο Ίγκνασον. Μιχαηλίδης έχασε όλες τις κεφαλιές, προβληματίζει στην τετράδα σε δίδυμο όταν είναι. Ο Ίγκνασον δεν πρέπει να βγαίνει από τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει μεγάλη φόρμα. Λοιπόν, αυτά κύριε Μαρινάκη, Μπούρτο, αυτά κύριε Καρυπίδη, αυτά κύριε Αλαφούζε και αυτά κύριε Σαβίδη. Και έχω να πω και κάτι άλλο, αν ο Άρης δεν έχει λεφτά και είναι απένταρος και κάνει πίπες στον Ολυμπιακό, εσύ ρε Αλαφούζο κάνεις πίπες στον ΠΑΟΚ, με σκάι και με ιστορίες και με καράβια, είσαι κατάπτυστος. Τέλος. Ραπτόπουλος ουδέτερος, γαμώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Bye.